Κυρίες και καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη δέκα του κοινωνίου Δήμος Χιστονήσου. Καλό το Δήμαρχο κ. Τσεστάκη Ζαχαρία να κάνει ένα συνεργασιόν. Πανουσιολογιότατε, εδεσιμότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Ευρωβουλευτά, κυρία εκπρόσωπος του Δημάρχου Ηρακλείου, αγαπητοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων, τοπικών παραγωγικών τάξεων και συλλόγων, είναι ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή που σήμερα βρίσκεστε μαζί μας εδώ, στην προσπάθεια που ξεκινά σήμερα και επίσημα από το Δήμο Χερσονήσου και εγκαινιάζει μία πορεία η οποία θεωρούμε ότι είναι αναγκαία και απαραίτητη, ούτως ώστε ο Δήμος Χερσονήσου με την οντότητα την οποία έχει, με το στίγμα το οποίο καταγράφει και την ιδιαιτερότητα την οποία τον χαρακτηρίζει, να πρωταγωνιστήσει στα πράγματα και ιδιαίτερα στην τοπική οικονομία. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στα Μάλια, στο Δήμο Χερσονήσου, που αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και μεγαλύτερα, αλλά και πολυσύχναστα τουριστικά θέατρα της Ελλάδας, ένα τόπο για τον οποίο το όραμά μας είναι να αναδειχθεί ως οικονομικός, τουριστικός και πολιτιστικός πόλος ανάπτυξης μέσα από την υιοθέτηση και την εφαρμογή των βασικών αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι προφανές ότι το εγχείρημά μας επιχειρείται μέσα σε ένα περιβάλλον με σοβαρές δυσκολίες, καθώς η οικονομική συγκυρία που όλοι μας βιώνουμε ως χώρα έχει επηρεάσει αρνητικά ολόκληρη την κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο και σαφώς το Δήμο μας ως τοπικό οργανισμό. Ωστόσο, η στέρηση σημαντικών θεσμοθετημένων πόρων και η συρρήκνωση ή και η απώλεια ακόμα ίδιων πόρων του Δήμου Χερσονήσου, αλλά κυρίως η ισχυρή πολιτική μας βούληση και δέσμευση δεν μας επιτρέπουν, δεν μας αφήνουν να επαναπαυθούμε, αλλά προσδιορίζουμε τις στρατηγικές εκείνες βασικές επιλογές που θα επιτρέψουν την υλοποίηση και του οράματος που αποτελεί κοινό τόπο τόσο για την κοινωνία, τη δημοτική αρχή, αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο. Το πρώτο έτος λειτουργίας του Δήμου που έχουμε διανύσει ως Δημοτική Αρχή μέχρι σήμερα, αξιολογήσαμε όλες εκείνες τις προσπάθειες που είχαν γίνει και είχαν αναλυφθεί. Αναλύσαμε σε βάθος την υφιστάμενη κατάσταση στο εσωτερικό του Δήμου, αλλά και σε σχέση με την κατάσταση του ευρύτερου περιβάλλοντος σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Διατυπώσαμε το στρατηγικό σχεδιασμό μας μέσα από την πρωτόγνωρη διαδικασία για τους Δήμους της χώρας της κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος δράσης για τα έτη 2011-2014, το οποίο πλέον είναι πραγματικότητα για το Δήμο μας και προσπαθούμε μέσα από αυτό το επιχειρησιακό, έχοντας δημιουργήσει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία εργαλεία και δομές που μπορούν να μας εξασφαλίσουν την υλοποίηση σημαντικών δράσεων, αλλά κυρίως να επανασχεδιάσουμε την ανάπτυξη στο μέλλον. Η θέση του τουρισμού σε αυτό το σχεδιασμό είναι κεντρικής σημασίας, συνδέεται με καινοτόμες πρακτικές διοίκησης και δράσεις που εστιάζουν όχι απλά στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, αλλά επίσης στην αξιοποίηση, στην προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, του αποθέματος της περιοχής, στη βελτίωση του επίπεδου ζωής των κατοίκων και στην ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας για την κοινωνία μας που την έχει απόλυτη ανάγκη η περιοχή μας. Στη βάση λοιπόν των αρχών στις οποίες βασίζεται η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Χερσονήσου βρίσκεται η θεματική εξειδίκευση, ο συγκεκριμένος προσανατολισμός
και το διακριτό περιεχόμενο που περιλαμβάνει δράσεις, μέτρα και ενέργειες. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε τη στοχευμένη προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης πρόταση του Δήμου Χερσονήσου που θέτει ειδικούς στόχους που αφορούν στον περιβαλλοντικό, στο φυσικό, στον οικονομικό, στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα και ιδιαίτερα στον τομέα της εξωστρέφειας και του σύγχρονου business marketing. Κοντά μας σήμερα βρίσκονται όλοι οι τοπικοί φορείς και οι εκπρόσωποι τους που μπορούν μαζί με μας να συνδιαμορφώσουμε και να συναποφασίσουμε τις βασικές επιλογές. Εκλεκτοί ομιλητές και συζητητές και όχι μόνο αξιόλογοι συνεργάτες του Δήμου μας, οι οποίοι θα αναλύσουν την πρόταση του Δήμου, θα παρουσιάσουν το θέμα της εισήγησή τους και γι' αυτό το λόγο τους ευχαριστώ ιδιαίτερα και από καρδιάς, γιατί όχι μόνο μοιράστηκαν από την πρώτη στιγμή αυτή μας την αγωνία, αλλά κυρίως συνέβαλαν καθοριστικά και στη διαμόρφωση της πρότασης και στην εξειδίκευση, αλλά κυρίως στην επιλογή των στοχευμένων δράσεων που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τους σκοπούς μας. Κυρίες και κύριοι, ο ρόλος του Δήμου Χερσονήσου έχει εθνική και ευρωπαϊκή σημασία και στην Ευρώπη του 2020 πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός και κοντά στις εξελίξεις. Η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, δύο θεσμοί παράλληλοι, ισότιμοι με σχέσεις συνεργασίας, μαζί και με το κεντρικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργοποιώντας τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία, μπορούν να συνεργήσουν και να πετύχουν και την αφιεφορία και την αποτελεσματικότητα, αλλά κυρίως την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα. Προσδοκούμε η πρότασή μας για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, οι συμμετέχοντες στη σημερινή παρουσίαση και σε όλους εκείνους στους οποίους θα απευθυνθούμε, γιατί θα εξηγήσουμε στη συνέχεια πώς θα πορευτούμε στη διαμόρφωση της τελικής μας πρότασης, να εμπλουτίσουν με το γόνιμο διάλογο και τις προτάσεις τους, ούτως ώστε να καταλήξουμε στις στοχευμένες και σωστές δράσεις. Η επανεκκίνηση εθνικής οικονομίας είναι και δική μας υπόθεση. Το μέλλον του τόπου μας εξαρτάται και στηρίζεται ασφαλώς και στις δικές μας επιλογές. Η παρακαταθήκη που θα λάβουν οι νέοι διασφαλίζει τη συνέχεια και την προοπτική του τόπου μας. Από αυτό το βήμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους εισηγητές και όλους εκείνους οι οποίοι στήριξαν με εργασία και κυρίως με ενίσχυση αυτή την προσπάθεια, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αυτούς τους καλεπούς χειρούς και τα ελάχιστα ακόμα για απλές διοργανώσεις δεν μπορούν ουσιαστικά και τυπικά να τα διαθέσουν οι Δήμοι. Κηρύσω λοιπόν την έναρξη των εργασιών της σημερινής ημερίδας με την ελπίδα αλλά ασφαλώς και με την πεποίθηση ότι ο διάλογος που θα αναπτυχθεί θα ανοίξει μια νέα περίοδο στην υπόθεση τοπικής ανάπτυξης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού και εντεταλμένο σύμβουλό μου για θέματα τουρισμού, το Δημοτικό Σύμβουλο του κ. Ζαχαριουδάκη, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες της ημερίδας. Ευχαριστώ. Παρασυλλογιότατε, κύριε Ευρωβουλευτή, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι των φορέων, αγαπητέ Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα κοντά σας αυτήν την ημερίδα που πραγματοποιεί ο Δήμος Χερσονήσου. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός και οι συνδεόμενες με αυτόν οι υπηρεσίες αποτελούν το γεννητήριο ποβλό της κριτικής οικονομίας, δεδομένου ότι η φυσική ομορφιά του νησιού, οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά και η υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακή υποδομή προσελκύουν κάθε χρόνο πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός πλέον είναι μεγάλος και δεν επιτρέπει ησυχασμούς. Η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι την τελευταία διετία δυστυχώς δεν θα μπορούσε να μην πλήξει για τη βαριά βιομηχανία του νησιού. Όμως, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, η αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων σε συνδυασμό με στοχευμένες και εξωστρεφείς δράσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την προώθηση του τουρισμού στο νησί μας.
Προσωπικά παραμένω αισιόδοξος ότι με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, θα προσπαθήσουμε και τελικά θα καταφέρουμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη περίοδο με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Έχουμε θέσει ψηλά στην ατζέντα μας το ζήτημα της προώθησης τουρισμού. Ωστόσο, έχουμε επιλέξει ένα δύσκολο δρόμο αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης. Πρωτίστως επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός πλαισίου κάλυψης σημαντικών κενών, όπως η απουσία σύγχρονης και ευέλικτης δομής διαχείρισης του κρητικού τουρισμού, απουσία αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών και διαδικτυακών δυνατοτήτων, απουσία σύγχρονης αποτελεσματικής και πολυετού στρατηγικής προβολής διαφήμισης της τουριστικής Κρήτης. Απουσία ουσιαστική στήριξη σημαντικών ειδικών μορφών τουρισμού. Απουσία σύνδεσης τουριστικού τομέα με πρωτογενή και αγροτικά προϊόντα. Απουσία σχεδιασμού για σταδιακή διείσδυση και αξιοποίηση των νέων τουριστικών αγορών. Σχετικά με τα παραπάνω αναφερόμενα κενά και τις σχετικές ενέργειες της περιφέρειας Κρήτης, θα ήθελα να υπογραμμίσω τα ακόλουθα. Πήραμε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία τουριστικού φορέα στην Κρήτη, ο οποίος θα διαχειριστεί το προορισμό Κρήτη με σύγχρονες αλλά κυρίως αποτελεσματικές λειτουργίες, όπου ο ιδιωτικός τομέας καλείται να αναλάβει σοβαρά πλέον την ουσιαστική ευθύνη της πορείας του. Στη φάση αυτή έχουν ξεκινήσει να έρχονται οι αποφάσεις των φορέων που επιθυμούν να πάρουν μέρος. Εάν έρθουν μέσα στον Απρίλιο, θα έχουμε καταλήξει στο φορέα αυτό. Αναγνωρίσαμε τη μεγάλη έλλειψη αξιοποίησης υπέρ του κρητικού τουρισμού των σύγχρονων ψηφιακών ή και διαδικτυακών δυνατοτήτων. Υποβάλαμε στο επιστησιακό πρόγραμμα ψηφιακή σύγκριση πρόταση για τη δημιουργία της τουριστικής διαδικτυακής πύλης ως επίσημη παρουσία της τουριστικής Κρήτης στον κόσμο. Παράλληλα, προετοιμάζουμε πρόταση στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων επικοινωνίας των ενδυνάμει επιχειρητών του νησιού που αναζητούν στην Κρήτη να διαμορφώσουν το δικό τους τουριστικό πακέτο. Αντιλαμβανόμενοι δε την τεράστια σημασία που έχουν αποκτήσει σήμερα οι προαναφερόμενες τεχνολογικές δυνατότητες, ειδικά για τον τουρισμό, αξιοποιούμε σχετικό πρόγραμμα ώστε να μεταφέρουμε τη σχετική τεχνογνωσία στην Κρήτη για την οργάνωση της ηλεκτρονικής προβολής των Δήμων, αναπτυξιακών εταιριών, άλλων φορέων του Δημοσίου, ώστε να συγχρονιστούμε όλοι μαζί. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιούμε τον Απρίλιο σχετική ημερίδα με ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και αντιπροσώπους από δήμους ή φορείς του εξωτερικού. Παράλληλα, την ίδια μέρα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας μία διεθνή συνάντηση 120 ειδικών στις online τουριστικές λειτουργίες με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων tour operators που δουλεύουν με online συστήματα των ιδιοκτητών ή διευθυντών διαδικτυακών κόβων εκπροσώπων των μεγαλύτερων ταξιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Ένας από τους στόχους της συνάντησης θα είναι η δημιουργία μιας παγκόσμιας συνεργασίας, αλλά και μιας συνεργασίας μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας στο πεδίο του τουρισμού. Κρητικοί ξενοδόχοι, τουριστικά γραφεία και άλλοι από το χώρο του τουρισμού θα πρέπει να συμμετέχουν οπωσδήποτε. Η αναγκαιότητα μιας σύγχρονης και με διάρκεια διαφήμισης προβολής της Κρήτης υπήρξε πάντα ένα μεγάλο ανεκπλήρωτο όνειρο. Διασφαλίζουμε μέσα από το ΕΣΠΑ 3 εκατομμύρια για την προώθηση του τουρισμού στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό, προχωρήσαμε σε διαγωνισμό απευθυνόμενοι σε επαγγελματίες της αγοράς της τουριστικής προβολής, προκειμένου ό,τι προταθεί ή συμφωνηθεί με τους φορείς του τουριστικού τουρισμού να ξεκινήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πιστεύουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε καταλήξει στο σύμβολο τουρισμού από την περιφέρεια Κρήτης. Μέχρι τότε όμως δεν αφήσαμε την Κρήτη χωρίς παρουσία στις τουριστικές αγορές παρά τις δύσκολες οικονομικές τιμές. Δώσαμε το παρόν σε περίπου 25 διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Συμμετείχαμε σε άλλες σχετικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 15 μεγάλες πόλεις ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις άλλων περιοχών. Τους επόμενους δύο μήνες η Κρήτη θα βρίσκεται σε μεγάλα διαδικτυακά και τηλεοπτικά μέσα με παρουσία σε 4 μεγάλες τουριστικές αγορές: Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία. Στα προαναφερόμενα θα πρέπει να προσθεθούν
φιλοξενίες δημοσιογράφων τηλεοπτικών καναλιών ξένων χωρών, φιλοξενίες tour operators, ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, RAI 3, Travel Channel, Velvet Tour Operators και άλλοι. Η βελτίωση και ο εμπλουτισμός του κριτικού τουριστικού προϊόντος αποτελεί για μας μια στρατηγική επιλογή. Για τους λόγους αυτούς έχουμε πάρει πρωτοβουλίες για ενίσχυση και προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι στις 3 Απριλίου ξεκινά το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Τουρισμού Υπαίθρου στην Κρήτη, υπό την αιγίδα και τη στήριξη στην οικονομική της περιφέρειάς μας. Αρχές Ιουνίου, με συνδιοργανώνεται πάλι την περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνεται μια διεθνή συνάντηση για τον αυταθλητικό τουρισμό με στόχο τη διαμόρφωση σχετικού τουριστικού πακέτου. Συνεργαζόμαστε με την Εκκλησία της Κρήτης για την ενίσχυση προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού και είμαστε στη Μόσχα με τον Παρασολιότοτο, μια πάρα πολύ καλή δουλειά και για την Εκκλησία της Κρήτης. Στοχεύοντας μεταξύ άλλων στη σύνδεση τουρισμού και πρωτογενή τομέα, προχώρησαν και ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες για τη δημιουργία της αγροτοδιατροφικής σύμπραξης, μια νέα προσπάθεια στήριξης τοπικών προϊόντων και αξιοποίηση των ευκαιριών της τουριστικής αγοράς. Ολοκληρώσαμε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για το σήμα της κριτικής κουζίνας, με σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων για νέο σήμα στην Κρήτη. Έχουμε αρχίσει ένα νέο σχεδιασμό σταδιακής τουριστικής αξιοποίησης, τον πρώην χορό της Σοβιετικής Ένωσης, με αιχμή του δόρατος βεβαίως τη Ρωσία, με έντυπα στο μετρό πρακτορείων ειδήσεων τη μεγάλη εβδομάδα στην Κρήτη, ούτως ώστε μια τέτοια μεγάλη αγορά να υπάρχει στοχευμένη παρουσία της Κρήτης.